δέσμος είναι παράλογος, γιατί, διότι ο αίμα που έχει δώσει την άδεια, την έχει δώσει υπό όρους λόγω ελληνικών στοιχείων, δεν έχει ευθύνη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει ότι οι κατασκευαστές έχουν ασυλία, δεν έχει ευθύνη. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε το ακαταδίωκτο, δεν έχουν ευθύνη. Ποιος είναι ο ανεύθυνος, εγώ ή κανένας που δεν παίρνει την ευθύνη? Πώς μπορεί δηλαδή ένας εμβολιασμός να γίνει υποχρεωτικός τη στιγμή που η αξιολόγηση του εμβολίου τελειώνει το 2023 και η αξιολόγηση, η πρώτη αξιολόγηση για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της δραστικής ουσίας είναι το 2021. Πότε ξανά στην ανθρωπότητα έγινε υποχρεωτικό ένα πειραματικό σκεύασμα? Επιμέγγελε. Πότε έγινε, πώς μπορεί αυτό να γίνει υποχρεωτικό? Πώς, για ποιο λόγο οι επιστήμονες που λένε αυτά που λέω εγώ δεν τους βιάζονται στα κανάλια, παρακρύβεται το κάθε κανάλι, γιατί σας ξέρω, για να μην, γιατί ξέρω και τα παιδιά τους δημοσιογράφους και λένε δεν μας αφήνουνε. Για ποιο λόγο να μην γίνει? Έχουμε καλέσει τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να βγούμε στην τηλεόραση μαζί, να πούμε τα δικά μας και τα δικά του. Με αυτόν τον τρόπο όμως η κυβέρνηση δείχνει ότι το κάνουν αναγκαστικά. Είμαστε αντίθετοι. Όλα αυτά που αποφασίζει για την απόφαση για αργία και διαθεσιμότητα θα καταπέσουν στα δικαστήρια. Είναι αποφάσεις οι οποίες δεν θα είναι σε ισχύ. Θα είμαστε όλο αυτόν τον καιρό εδώ πέρα για να ανατρέψουμε αυτή την απόφαση.